οδηγού λόγω του Λεμαϊδά, στο νέο μα σπίτι. Μα έδωσε το ένα αφορμή για να ξεκινήσουμε κάποιε δράσει ενημέρωση των μελών και φίλων του συλλόγου σε θέματα κοινωνικά, ιστορικά, επιστημονικά και θα συνεχίσουμε και με θέματα υγεία και πολιτισμού. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί έχουμε σήμερα τον κύριο Φωτιάδη σε ένα θέμα πολύ σημαντικό, αν θα πρέπει να παραμείνουμε επαφείς στο θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είχαμε ξεκινήσει την πρώτη μας παρουσίαση με τον κύριο Καραλαμπίδη σε ένα θέμα πολιτικό-κοινωνικό όσον αφορά τον ρόλο του κράτους, κυβερνήσεων και σε θέματα της γενοκτονίας και συνεχίζουμε σήμερα με τον κύριο Φωτιάδη γιατί ο ΜΕΜ πρώτος ήταν πολύ σημαντικός γιατί ήταν αφορμή και πρωτεργάτης στον αγώνα της αναγνώρισης της γενοκτονίας από την Ελληνική Βουλή και σήμερα τον κύριο Φωτιάδη έχουμε σαν δεύτερο ομιλητή. Θεωρούμε πολύ σημαντική επιλογή γιατί ο κύριος Φωτιάδης έχει ανέδειξε το ζήτημα της γενοκτονίας με όλο το συγγραφικό του έργο, με την συγκέντρωση υλικού, μαρτυριών, πηγών, πληροφοριών και γι' αυτό ο Σύλλογος συνεχίζει τις δράσεις του με σκοπό όχι μόνο την ανάδειξη των ετήμων, αλλά κυρίως την ιστορική ανάδειξη του θέματος της γενοκτονίας. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε και στις 22 του Γενάρη με έναν τοπικό μας χειρουργό-οδοντίατρο με άλλου είδους ομιλίες και θέλω να ευχηθώ ένα ευχαριστώ σε όλους που βρίσκονται κοντά μας. Καλές γιορτές να έχουμε γιατί κλείνουμε με μία ευχή ότι το Πνεύμα των Χριστουγέννων θεωρούμε ότι θα πρέπει να φωτίσει και να φέρει τη δικαίωση της ιστορίας μας. Ευχαριστώ. Σήμερα θέλω να πω στους συμπατριώτες μου και στους συνέλληνες της περιοχής Πτολεμαΐδας ότι δεν πρέπει να παραμένουμε απαθείς, θα πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση γιατί οι πηγές, τα ντοκουμέντα είναι συγκλονιστικά που δεν μας επιτρέπουν να σιωπούμε πλέον. Θα πρέπει να συμμετέχουμε σε όλες τις διαδικασίες του αγώνα και ένας από τους καλύτερους είναι οι μέρες της 19ης Μαΐου να είναι μέρες μνήμης στην οποία να συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες. Τι το καινούργιο κομίζεται στη σημερινή σας έτσι εδώ επίσκεψη και ομιλία? Τα ντοκουμέντα από τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής και από το Βαλπαράιζο της Χιλής. Έχει βγει ένα βιβλίο από το Βαλπαράιζο της Χιλής στα ελληνικά και ισπανικά, για το οποίο θα μιλήσω και σήμερα. Ο οποίος θα μας αναπτύξει την ομιλία του με θέμα εάν θα παραμείνουμε απαθείς για τη γενοκτονία των ποντιών. Πρώτα απ' όλα να σας πω καλές γιορτές, καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να πούμε δύο λογάκια για τον κύριο καθηγητή. Εντάξει. Απλώς να πω ότι θα μας αναπτύξει το θέμα αυτό όσο μπορεί σε όλες τις διαστάσεις. Να πω απλώς ότι έξω έχει βιβλία δικά του. Έχουμε και εμείς τα ημερολόγια μας τα οποία πρέπει να πουληθούν για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το κτίριο. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις αυτές τις γιορτές. Πιστεύω να δώσετε την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που και πάλι είστε εδώ και μας στηρίζετε. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο καθηγητή. Κάθε φορά που πήγαινα στη Φλόρινα και έβλεπα την εξέλιξη του κτηρίου και έλεγα θέλω να είμαι από τους πρώτους που μέσα σε αυτό το χώρο θα κάνω μία παρουσίαση ενός θέματος και θεωρώ ότι το πιο σημαντικό θέμα της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού είναι το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας και ήρθε η ώρα και χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Πρόεδρο, ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο, ευχαριστώ την πόλη που μ' αγάπησε και την αγάπησα και την αγαπώ γιατί αυτή την αγάπη την δείξαν όταν ένα μήνα είχα την έκθεσή μου στο χώρο, το φιλόξενο χώρο του μουσείου της πόλης.
Με συνδέουν πολλά πράγματα με αυτή την πόλη, γιατί σε ανύποπτο χρόνο, όταν αγωνιζόμασταν να κάνουμε το μεταπτυχιακό τμήμα εδώ στη Φλόρινα, με θέμα την ιστορία του ελληνισμού της Ανατολής, και είχαμε προχωρήσει και ομόφωνα πέρασε και από το Πανεπιστήμιο, δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε εκείνο το πρόγραμμα, γιατί εκείνη την περίοδο η Υπουργός Παιδείας, η Άννα Διαμαντοπούλου, ακριβώς 10 μέρες νωρίτερα είχε πάρει μια απόφαση να μην εγκρίνει κανένα μεταπτυχιακό στα πανεπιστήμια αν δεν υπογράψουμε το νέο σχέδιο για την παιδεία. Έβαλε έναν εκβιασμό, ούτε ο εκβιασμός της πέρασε, αλλά δυστυχώς έκανε και πολύ μεγάλη ζημιά σε εμάς, γιατί θα μπορούσαμε εδώ να είχαμε ένα πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό τμήμα, και αυτό το τμήμα θα ασχολείται μόνο με την έρευνα της ιστορίας του ελληνισμού της Ανατολής. Μάλιστα, για όλες εκείνες τις ενέργειες, γι' αυτό αγαπώ ξεχωριστά αυτή την πόλη, ο Δήμαρχος ο Γρηγόρης ο Τσιγούμαρης είχε προτείνει μάλιστα να δοθεί και ένας δρόμος της πόλης στο όνομά μου, και αυτό που με χαροποίησε ήταν ότι πέρασε ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις τότε του Δήμου. Γιατί έχουμε διεθνείς αναγνωρίσεις από διάφορες χώρες. Τελευταία έχουμε από από τον Καναδά, και αναγνώρισε ο Δήμος της Οτάβας και το Κογκρέσο του Τορόντου, μάλιστα με πρόσκληση που μου στείλανε, θέλουν να πάω να μιλήσω για να αναγνωριστεί και στο Τορόντο και γενικά στον Καναδά η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Άρα βρισκόμαστε και σε αυτό το διαπραγματευτικό τώρα, θα έλεγα, πλάνο. Έχουμε όμως αναγνωρίσεις, και για μένα από τις σημαντικότερες είναι η ίδια η δήλωση του Γερμανού Προέδρου, του Ιωάχιμ Κάουκ, ο οποίος στις 24 Απριλίου του 2015, για τα εκατοντάχρονα της αρμενικής γενοκτονίας, ήταν ο κύριος ομιλητής στο Βερολίνο, και εκεί ο Ιωάχιμ Κάουκ παραδέχθηκε ότι έγινε γενοκτονία όχι μόνο σε βάρος των Αρμενίων, αλλά και των Ασσυρίων και των Ελλήνων του Πόντου. Μιλώ κατά λέξη αυτά που είπε, και μάλιστα συνέχισε ότι σε αυτό το έγκλημα έχουμε και εμείς οι Γερμανοί συμμετοχή.